Το Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει τα σημάδια της ιστορίας επάνω του. Ένας θηρεός πάνω από την εξώπορτα θυμίζει τις δεκαετίες της Βρετανικής κυριαρχίας. Και τα σημάδια από τις σφαίρες και τους όλμους στους τοίχους θυμίζουν το πραξικόπημα του 1974 και την απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου. Ο σημερινός ένικος του Μεγάρου, ο Δημήτρης Χριστόφιας, ξεκίνησε τη θητεία του το 2008 με μεγάλες προσδοκίες. Ήταν ο πρόεδρος που θα έλυνε το Κυπριακό, ο κομμουνιστής πρόεδρος που θα έκανε την κυπριακή κοινωνία δικαιότερη. Η θητεία του λήγει το Φεβρουάριο με το Κυπριακό άλυτο και ο ίδιος υποχρεώθηκε να υπογράψει ένα μνημόνιο με τη γνωστή μας Τρόικα. Όταν έβλεπα το διάγγελμά σας προχτές, καταλάβαινα ότι αυτό που ανακοινώνατε ήταν ένα πικρό ποτήρι που θα προτιμούσατε να μην το πιείτε. Σαφώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Πικρότατο και αγωνίστηκα να μην το πιούμε. Ζητώντας, επιζητώντας, προσπαθώντας με όλες μου τις δυνάμεις να βρούμε χρηματοδότηση από τρίτες χώρες, δυστυχώς δεν έγινε μπορετό και υποχρεωθήκαμε να συζητήσουμε για 4 μήνες με την Τρόικα. Γιατί δεν βρήκατε εναλλακτικές λύσεις? Υπάρχει διασύνδεση των πάντων σήμερα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διάφορες άλλες τρίτες χώρες είναι διασυνδεδεμένες και έχουν επαφή μεταξύ τους και υπάρχει και αλληλοεπίδραση. Αυτή είναι η καταρχήν εξήγηση που δίνω. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα διότι πρόκειται περί φιλικότατων χωρών. Εύχομαι και ελπίζω να αναθεωρηθούν κάποιες απόψεις ή αν θέλεις να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με αυτές τις χώρες και στον οικονομικό τομέα και στον τομέα της αλληλεγγύης, αν θέλεις. Υπήρξε κάποια στιγμή στη διαπραγμάτευση αυτούς τους 4 μήνες που είπατε «τα σπάω»? Βεβαίως. Να το αρνηθώ. Είναι με πόνο ψυχής που καταλήγω εδώ που καταλήγω, όταν επίστηκα ακριβώς ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Ότι δηλαδή, εάν δεν υπάρξει έστω και αυτόν τον μνημόνιο, το οποίο δεν με ικανοποιεί, να πω την αλήθεια, θα έχουμε πολύ χειρότερα για τον απλό άνθρωπο. Βοήθεια από τη Ρωσία τελικά δεν ήρθε. Οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα διήρκεσαν 4 μήνες και η Κύπρος έχει τώρα προσυμφωνήσει ένα μνημόνιο που θα της δώσει 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 10 για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της. Αλλά πώς έφτασε ως εδώ? Όταν η χώρα υιοθετούσε το ευρώ, το Γενάρη του 2008, τα δημοσιονομικά της στοιχεία ήταν υποδειγματικά. Χρέος μικρότερο του 60%, πλεώνασμα στον προϋπολογισμό και σχεδόν μηδενική ανεργία. Τι πήγε τόσο στραβά σε τόσο μικρό χρόνο? Από χρόνια τώρα η Κύπρος επέτρεψε στο δημόσιο τομέα και στο κράτος να αυξάνεται με ρυθμούς σχεδόν διπλάσιους από το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Με την εφορία όμως των καιρών, με τα δημοσιονομικά έσοδα, με τους ψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, με την φούσκα στο κατασκευαστικό τομέα, γενικά παγκόσμια υπήρχε μια ευημερία. Αυτή η ενδογενής και προϋπάρχουσα κατάσταση, δηλαδή της διόγκωσης του κράτους, δεν φαινότανε. Μιχάλης Σαρής, Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου. Όταν λοιπόν άρχισε η παγκόσμια οικονομική κρίση, άρχισε κάποια ύφεση, υπήρξε κάποια μείωση στα κυβερνητικά έσοδα. Ενώ ταυτόχρονα, και εδώ είναι το μεγάλο λάθος, ταυτόχρονα έγινε μια διόγκωση των κυβερνητικών δαπανών. Οι κοινωνικές δαπάνες αστόχευτες, δηλαδή ανεξάρτητα από την οικονομική ικανότητα αυτών των οποίων έπαιρναν όλα αυτά τα καινούρια κοινωνικά ωφέλη, επήγαν από 1,5 δισεκατομμύριο σε 3. Επομένως, μέσα σε 18 μήνες, ένα πλεώνασμα του περίπου 3,5% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος μετετράπει σε ένα έλλειμμα του 6%. Ήταν η πρώτη πράξη του δράματος. Η διεθνής κρίση φέρνει για πρώτη φορά σημάδια κάμψης στους κυπριακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και έπειτα
πράξη δεύτερη. Τον Ιούλιο του 2011, ένα δυστύχημα έρχεται να επιταχύνει απότομα την πορεία προς την τραγωδία. 11 Ιουλίου 2011. Τα αίτια της μεγάλης τραγωδίας, κυρίες και κύριοι, στο Μαρί ψάχνουν να βρουν ξένοι και Κύπροι εμπειρογνώμονες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης καταστράφηκε ολοσχερός από τη φωνική έκρηξη. Στη ναυτική βάση του Μαρί, όπου φυλάσσονται κυβότια με κατασχεμένο πολεμικό υλικό, σημειώνεται έκρηξη. Ήταν η μεγαλύτερη έκρηξη μη πυρηνικού υλικού στον κόσμο. Ο γειτονικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος καταστρέφεται. 13 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους, δύο δίδυμα αγόρια 19 ετών, ο Μιλτιάδης και ο Χρήστος Χριστοφόρου, που υπηρετούσαν τη θητεία τους στο ναυτικό. Οι φωτογραφίες τους, παραμονές Χριστουγέννων, στολίζουν το πατρικό του σπίτι. Εάν δεν νιώσουμε τον πόνο του άλλου, τον κάνουμε δικό μας, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο κάθε ένας είναι βολεμένος. Του λέει, α, εγώ περνώ καλά, τι με νοιάζει να βγω στους δρόμους να φωνάξω. Ή εγώ είμαι εντάξει, γιατί να διαμαρτυρηθώ. Ναι, αλλά σήμερα είμαι εγώ, αύριο είσαι εσύ. Σήμερα είναι τα δικά μου παιδιά. Αύριο είναι τα δικά σου παιδιά. Η Πόπη Χριστοφόρου, η μητέρα των δίδυμων, δεν έχει σταματήσει 18 μήνες τώρα να ζητά δικαιοσύνη για τα παιδιά της. Δεν θέλω τιμωρία για κανένα, γιατί και ποια τιμωρία. Είναι τόσο μεγάλο αυτό που έχουν προκαλέσει σε εμάς και στην Κύπρο, που καμία τιμωρία δεν θα είναι ανάλογη. Δηλαδή να πάνε τιμωρία τι, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Τα παιδιά μου εμένα αν έρχονται πίσω. Όχι. Η έκρηξη στο Μαρί, εκτός από ανθρωπιστική καταστροφή, ήταν και μια μεγάλη οικονομική καταστροφή για το νησί. Από την έκρηξη και μετά, θα πρέπει να το θυμίσουμε ότι ουσιαστικά αρχίζουν οι πρώτες αρνητικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους που στο αιτιολογικό έχουν την έκρηξη στο Μαρί. Βεβαίως για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Κύπρο δεν ευθύνεται το Μαρί, αλλά από τότε ξεκινάει η κατηφόρα σε ό,τι αφορά την κυπριακή οικονομία. Λίγες ημέρες αργότερα ανακοινώνονται τα πρώτα μέτρα λιτότητας. Εντός Αυγούστου πέρασε το πρώτο πακέτο. 18 Νοεμβρίου εξαγγέλθηκε και πριν από τα Χριστούγεννα ψηφίστηκε ομόφωνα το δεύτερο πακέτο μέτρων και ψηφίστηκε έστω και κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός το 2012. Κίκης Καζαμίας, Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Χριστόφια το 2011. Όλη αυτή η σύμπνοια, αν μου επιτρέπετε η λέξη, οδήγησε την κυπριακή αγορά να πάρει κάποιες ανάσες. Και προσβλέπαμε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Όμως, δυστυχώς, μεσολάβησε το θέμα του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων, αλλά και οι νέες φόρμουλες υπολογισμού του ύψους ύπαρξης των ιδίων κεφαλαίων, άρα η ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών, κυρίως λόγω της έκθεσης τους στην ελληνική αγορά. Ήταν η τρίτη πράξη του δράματος. Τον Οκτώβριο του 2011 λαμβάνεται η απόφαση για το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων. Οι κυπριακές τράπεζες βρέθηκαν εκτεθειμένες με τεράστια για το μέγεθός τους χαρτοφυλάκια ομολόγων. Με την εισρωή των ξένων κεφαλαίων στην Κύπρο, ιδιαίτερα από τη Ρωσία, για να αγοράζουν κατοικίες που μας δημιούργησε και τη φούσκα, οι τράπεζες είχαν πολλά λεφτά να δανείσουν και τα δάνειζαν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για κέρδη. Το παράξενο είναι ότι οι κυπριακές τράπεζες συνέχιζαν να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα όταν οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες προσπαθούσαν να τα ξεφορτωθούν. Τα ελληνικά ομόλογα που κατήχαν ήταν κατά 5 δισεκατομμύρια περισσότερα από τα ίδια κεφάλαια των κυπριακών τραπεζών. Κανείς δεν πίστευε ότι θα γινόταν αυτό που έγινε, δηλαδή το μεγάλο κούρεμα. Ο συλλογισμός ήταν τέτοιος. Αγοράσαμε τα ελληνικά χρεόγραφα σε κάποια έκπτωση, 90-80 σέντ στο ευρώ. Παίρνουμε περίπου 12-14% τόκο. Αυτός ο τόκος σε 3 χρόνια είναι περίπου 35%. Η έκπτωση μεταξύ 10% και 20%. Έστω και να γίνει ένα κούρεμα 20-30%,
είμαστε πάλι σε θετικές μεγέθη. Πιστεύω ότι εκείνοι ακόμα που είχαν κάποιες φοβίες έκαναν αυτούς τους συλλογισμούς. Οι τράπεζες μεταξύ τους ήθελαν να δείξουν ότι η μία δεν υστερούσε από την άλλη σε κερδοφορία. Αυτά ήταν πολύ κερδοφόρα. Πολύ κερδοφόρες επενδύσεις, διότι παίρνεις μεγάλο ρίσκο, παίρνεις μεγάλο κέρδος. Δυστυχώς, τα προβλήματα στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα ξεκίνησαν στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα, δηλαδή μετά το 2000, με την παρουσία στην Κύπρο των επενδυτών οι οποίοι προήλθαν από τον ελλαδικό χώρο και την παρουσία του κυρίου Βγενόπουλου στον χώρο της Λαϊκής Τράπεζας. Και όταν κάποιος στον τραπεζικό τομέα δεν είναι τραπεζίτης αλλά πρωτίστως επενδυτής, ο οποίος ξεκάθαρα και δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη ανάλυση να γίνει, που η πρώτιστη αναζήτηση είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, αυτό δεν συνείδε με την κουλτούρα που είχαμε στην Κύπρο στον τραπεζικό τομέα. Οι δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες βρέθηκαν με τεράστιες ζημιές από τα κουρεμένα ελληνικά ομόλογα που είχαν στα χαρτοφυλάκια τους. Βρέθηκαν επίσης με μεγάλα δανειακά ανοίγματα στην ελληνική αγορά. Δάνεια που βρέθηκαν στο κόκκινο και δημιουργούν σήμερα μεγάλες επισφάλειες. Πιστεύω ότι στην περίπτωση μια από τις δύο τράπεζες έγιναν και δάνεια τα οποία δεν έπρεπε να έχουν γίνει ανεξάρτητα από τον οικονομικό κύκλο. Δηλαδή, εγώ που είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από το κοντά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, εκεί ένα σημαντικό ποσοστό δεν δικαιολογείται από την οικονομική κρίση. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο ακόμη και υπό καλές περιστάσεις, ακόμα και να μην υπήρχε οικονομική κρίση, ίσως πολλά από αυτά τα δάνεια να ήταν προβληματικά. Και έτσι, οι κυπριακές τράπεζες βρέθηκαν να έχουν ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεκαδής. Ακούγεται λίγο, αλλά είναι σχεδόν το 60% του κυπριακού ΑΕΠ. Το κυπριακό κράτος πρέπει να δανειστεί από την Τρόικα για να σώσει τις τράπεζές του. Και έτσι, το χρέος της Κύπρου εκτοξεύεται. Εξέθεσαν την Κύπρο τις τράπεζες.